Η ερώτηση η συγκεκριμένη είναι η δεύτερη μέσα σε ένα τρίμηνο που καταθέτουμε και επανερχόμαστε για το θέμα των σχολικών νοσηλευτών, διότι θεωρούμε το ζήτημα του σχολικού νοσηλευτή, της παρουσίας του αντίστοιχα στις σχολικές μονάδες, πολύ σοβαρό, κρίσιμο ζήτημα, αφού αφορά περιπτώσεις μαθητών με σοβαρές παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, επιληψίες, αλλεργίες και άλλα νοσήματα, που επιβάλλουν την εξατομικευμένη επιστημονική παρακολούθηση, αντίστοιχα παρέμβαση, όταν και όποτε χρειαστεί, από ειδικό. Αφού μπορεί, όπως γίνεται κατανοητό, να προκύψει κίνδυνος για την υγεία, κυρίως για τη ζωή των παιδιών αυτών με χρόνιες ασθένειες. Αντίστοιχα, στην ερώτηση, την επίκαιρη ερώτηση τον Οκτώβρη, που συζητήθηκε το αντίστοιχο ζήτημα για την κάλυψη δηλαδή των αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές, η απάντηση από το Υπουργείο ήταν ότι έως τότε είχαν προσληφθεί 2018 αναπληρωτές σχολικοί νοσηλευτές ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ποσοστό κάλυψη 79% των αιτήσεων που αφορούσαν το προηγούμενο σχολικό έτος, το περσινό δηλαδή προγραμματισμό, και αντίστοιχα το Νοέμβριο, από ό,τι γνωρίζουμε, υπήρξαν προσλήψεις αναπληρωτών, 102 μάλλον συγκεκριμένα, σε δύο διαδοχικές φάσεις, 54 και 48 αντίστοιχα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 434 κενά σε σχολικούς νοσηλευτές, που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών, δηλαδή μαθητές με σοβαρές παθήσεις να παραμένουν παντελώς ακάλυπτη μέσα στα σχολεία, και βρισκόμαστε στα μέσα πλέον της σχολικής χρονιάς. Και φυσικά απόρρια αυτής της κατάστασης των ελλείψεων αυτών είναι να εξωθούνται, το είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση, να εξωθούνται οι γονείς με δική τους οικονομική επιβάρηση να ανταπεξέλθουν στο σοβαρό αυτό ζήτημα επίλυσης της παρουσίας σχολικού νοσηλευτή στο σχολείο για τα παιδιά τους. Τα ερωτήματα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι σε τι ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για να καλυφθούν αυτά τα 434 κενά σε σχολικούς νοσηλευτές, και φυσικά εμείς καταθέτουμε και πρόταση να δημιουργηθεί επιτέλους σχολική σχολιατρική υπηρεσία με μόνιμο επιστημονικό δυναμικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες υγειονομικής αλλά και ιατρικής κάλυψης των αναγκών εν γέννη, αν θέλετε, σε υπηρεσίες υγείας και ιατρικές ανάγκες των σχολείων για όλους τους μαθητές, όχι μόνο για αυτούς που έχουν χρόνιες παθήσεις, αλλά για το σύνολο των μαθητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Δεσμευμάτων, κυρία Ζωή Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλή κύριε χρονιά, πρόεδρε. Ό,τι επιθυμείτε. Τρία λεπτάκια. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω επισημένοντας ότι τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία στη γραπτή σας ερώτηση παραθέτεται για τις προσλήψεις των σχολικών νοσηλευτών δεν είναι ακριβή. Στην απάντησή μου στη Βουλή, στην οποία κάνετε και εσείς αναφορά στις 18 Δεκάτου του 2021, ανέφερα πράγματι ότι μέχρι και τις 4 Δεκάτου του 2021 έχουν προσληφθεί συνολικά 2.018 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών και ΔΕ01 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, με ποσοστό κάλυψης 79% για τους πρώτους και 68% για τους δεύτερους. Και σε άλλο σημείο της ομιλίας μου είχα πει πως κατά την παρούσα χρονική περίοδο και με δεδομένο ότι 36 αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΨΥΔ, αποσχολούνται 1.179 αναπληρωτές ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών ενεργά σε σχολεία της χώρας. Άρα τα κενά που απομένουν ήταν, απέμεναν τότε, ήταν 330 και όχι 536 όπως εσείς γράφετε. Στη συνέχεια, στις 8/11 του 2021, μέσω ειδικής πρόσκλησης, καλύφθηκαν 76 κενά σχολικών νοσηλευτών και στις 22/11 του 2021 καλύφθηκαν ακόμη 45. Στις 8/12 του 2021 εκδόθηκε μία ακόμη ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
από τα κενά, τα 153 κενά των σχολικών νοσηλευτών που δόθηκαν προσκάλυψη, τελικά καλύφθηκαν τα 49. Πρέπει να τονίσω ότι ήδη από την πρώτη φάση πρόσληψης των μελών ειδικού βοηθητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού παρατηρήθηκαν ελλείψεις υποψηφίων, με τη σημαντικότερη έλλειψη να παρουσιάζεται στον κλάδο ΠΕ25 των σχολικών νοσηλευτών. Ενδεικτικά, στην πρώτη φάση των προσλήψεων υπήρχαν 92 επιπλέον κενά του κλάδου ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών και δεν βρέθηκαν, κύριε συνάδελφοι υποψήφοι. Ομοίως και στη δεύτερη φάση πρόσληψης υπήρξαν 35 κενά και πάλι δεν βρέθηκαν υποψήφοι. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στις Δευτέρα 11 Οκτωβρίου του 2021 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία εφ' εξής παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ως προς ονειρών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένη στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ8702 της νοσηλευτικής, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολικούς νοσηλευτές αυτού του κλάδου δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου. Επίσης, επανακαθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τα κεδασί, μέσω ειδικής πρόσκλησης πρόσληψης, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών. Τέλος, με τροπολογία που περιλάβουμε στο νόμο 4876 του 2021, προβλέπεται, που δημοσιεύθηκε στις 23 του 2021, προβλέπεται ότι ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022, στις περιπτώσεις μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών για θέσεις ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών και ΔΕ01 ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των υποψηφίων από τους πίνακες του ΑΣΕΠ, οι οικοί περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης μπορούν να εκδίδουν τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Και νομίζω ότι όλα αυτά, κύριε συνάδελφε, δεν δείχνουν μεθοδευμένη κυβερνητική ολιγορία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Κύριε Λαμπρούλη, 3 λεπτάκια για εσάς. Άκουσε με προσοχή. Παραθέσατε μία σειρά από στοιχεία. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά στην αποτύπωση των στοιχείων, γιατί κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Η ερώτηση κατατέθηκε αρχές Δεκέμβρη. Φυσικά η ζωή συνεχίζεται, τρέχουν οι εξελίξεις. Μπορεί στη διάρκεια αυτή υπήρξαν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως υπόθηκε και από εσάς. Το ζήτημα είναι πόσα κοινά υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, προφανώς έχετε την εικόνα. Πόσα κενά, πέστε μου στη δευτερολογία. Πέστε με ένα νούμερο. Εμείς αποτυπώσαμε αυτό το νούμερο με βάση τα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε. Και αφορά, όπως αναφέρεται και μέσα στην ερώτηση, στην επίκαιρη ερώτηση, αφορά αιτήσεις της προηγούμενης σχολικής περίοδου. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, αυτή τη στιγμή έχετε την εικόνα ως Υπουργείο. Στα μέσα της χρονιάς, πόσα είναι τα κενά. Και φυσικά, μπορεί να, στο τέλος, καταλήγοντας, να μας μέμφεστε για την διατύπωση της κυβερνητικής ολιγορίας, όπως το αναφέραμε, αλλά πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε. Όταν στα μέσα της χρονιάς υπάρχουν κενά σε αυτού του είδους της ανάγκης, της τεράστιας ανάγκης, που καταλαβαίνετε όλοι τη σπουδαιότητα παρουσίας του σχολικού νοσηλευτής, ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών με αυτές τις χρόνιες παθήσεις. Και φυσικά, δείτε, είχατε την ίδια περίπου απάντηση, δώσατε και στην πρώτη ερώτηση τον Οκτώβρη, σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις, ότι δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν νοσηλευτές κτλ. Κοιτάξτε, ένα βασικό ζήτημα που όντως οδηγεί στο να μην επιλέγουν οι νοσηλευτές να καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις, είναι ποιος, ο θεσμός του αναπληρωτή, ο οποίος διαχρονικά βέβαια, όλες οι κυβερνήσεις έχετε τεράστιες ευθύνες. Και σας είχαμε πει και τότε, δηλαδή στην πρώτη ερώτηση, στην συζήτηση της σχετικής επίκαιρης τον Οκτώβρη, ότι αν δείτε αν προκύρωσαν μόνιμες θέσεις, με βάση τις ανάγκες και στα πλαίσια ενός σχεδιασμού, πόσο θα υπήρχε και ανταπόκριση και κάλυψη των κενών. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
όπου υπάρχει προκήρυξη μόνιμων θέσεων για κάλυψη αναγκών, των τεράστιων αναγκών που υπάρχουν σε όλους τους τομείς, είτε η παιδεία, είτε η υγεία και πάει λέγοντας, φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι τα χαρτιά τους για να προσληφθούν. Έτσι λοιπόν, εσείς και εσείς, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαχρονικά όπως είπα είναι το ζήτημα, γιγαντώνεται αυτό το ζήτημα των αναπληρωτών. Με ληξιπρόθεσμη εργασιακή σχέση, με ολιγόμενες συμβάσεις και φυσικά αβέβαιο μέλλον και κανένα οικογενειακό προγραμματισμό για τον εργαζόμενο. Δεύτερον, είμαστε στα μέσα της χρονιάς. Αυτά όλα τα ζητήματα έπρεπε να λύνονται στο ενδιάμεσο, το καλοκαίρι εν προκειμένου. Ούτως ώστε η νέα σχολική χρονιά όταν ξεκινά και σε επίπεδο αν μη τι άλλο καθηγητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών κτλ. Να είναι όλοι στις θέσεις και να καλύπτουν τα κενά που ρίστον παρόδο υπάρχουν κενά ακόμα και σε εκπαιδευτικούς αυτή την περίοδο, στα μέσα λοιπόν της χρονιάς. Αντίστοιχα και στους σχολικούς νοσηλευτές θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα και να καλύπτουν όλα τα κενά. Και αυτό σημαίνει μια πολιτική συγκεκριμένη η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Εσείς όμως τι μας είπατε στην επίκαιρη ερώτηση τον Οκτώβριο? Ούτε λίγο το πουλί, είναι δημοσιονομικό ζήτημα. Είναι κόστος. Γιατί στοιχίζουν, φυσικά στοιχίζουν, οι μόνιμοι είναι ακριβότερη σε εισαγωγικά το βάζω, σε σχέση με τους αναπληρωτές. Και αυτό είναι απαγορευτικό για τις δημοσιονομικές, για τους δημοσιονομικούς στόχους που και εσείς υπηρετείτε, όπως υπηρετήσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι κόστος δηλαδή για τις λαϊκές οικογένειες να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είτε εκπαιδευτικούς, πολύ δε περισσότερους σχολικούς νοσηλευτές σε τέτοιου τύπου χρόνια νοσήματα που μπορεί, το τονίζουμε, δεν το λέμε από υπερβολή, να στοιχίσουν και τη ζωή των παιδιών, ειδικά παθήσεις όπως ο ζαχαρός, διαβήτης, επιληψίες και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, επίσης θα θέλαμε στην δευτερολογία σας να πείτε για το δεύτερο ερώτημα. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης του Υπουργείου να δημιουργηθεί σχολική, σχολιατρική υπηρεσία με μόνιμο, δυναμικό, επιστημονικό, βοηθητικό, όλο το αναγκαίο προσωπικό που απαιτείται, ούτως ώστε να καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες όλων των παιδιών, ανάμεσα σε αυτών και των παιδιών με χρόνια νοσήματα. Επομένως, τα διέξοδα και τα προβλήματα δημιουργούνται από τις ίδιες πολιτικές που διαχρονικά εφαρμόζονται είτε στις παλιότερες κυβερνήσεις, είτε οι επόμενοι, έως και σήμερα και εσείς. Είναι λοιπόν συνολικά πολιτικό το ζήτημα που οι πολιτικές αυτές που θέλουν την υγεία, την παιδεία να υποχρηματοδοτούνται, αλλά και παράλληλα να λογίζονται ως κόστος για το κράτος, θα φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Και εμείς λέμε ότι τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσεις, κυρία Υπουργέ, και να δρομολογηθούν μέσα από ένα σχεδιασμό οι λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν εν προκειμένου τους σχολικούς νοσηλευτές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.